Ξεκινάει πρώτο μάτς, Doberman αντίον Glacius στην Final Destination. Το stream δεν θέλω να συνεργαστεί μαζί μου αυτή τη στιγμή για να αλλάξω τα ονόματα. Link εναντίον Zelda, theme match. Αν πηγαίνανε και σε κάποιο άλλο stage. Λοιπόν, ωραίο AirDodge, αποφεύγει το string που θα έκανε η Zelda. Αυτή τη φορά η Zelda δεν το κάνει, γιατί ξέρει ότι θα πηδήξει ή θα κάνει τα γύρω, θα κάνει mix-ups. Ωραίο sign, το οποίο επιστρέφει τη βόμβα του Link πίσω. Δεν ξέρω αν λέγεται Yoshi sign, αλλά πραγματικά μου θυμίζει τις Yoshi's sign του Reflector, οπότε έτσι θα το λέμε. Ένα beat το οποίο όμως δεν δένει και το up tilt του Link, το οποίο όμως δεν σκοτώνει. Μ' αρέσει που ο Doberman παίζει ελάχιστα με... Δεν σπαμάρει τα projectiles του, αλλά τα χρησιμοποιεί στρατηγικά, γιατί πολύ Link έρχεται, το ξέρουμε όλοι. Ωραίο sign πάνω στο τόξο, στο βέλος. Α, τα dash attack, το dash attack αυτό το περίεργο του Link ή κάνει connect ή τιμωρήσει σίγουρα. Και κακό DI βέβαια από το Link, θα μπορούσε λιγιό να σωθεί εκεί πέρα. Δέχεται όλο το damage, shield damage από το Phantom, αλλά έχει πάρει το neutral, οπότε μπορεί να κάνει reset την σπίδα του. Πάρα πολύ καλό, perfect shield πάνω στο AB του Glacius και κλείνει το shock του. Προσπαθεί να πάρει πάλι neutral. Αυτό το περίεργο multi hitbox sign της Zelda είναι OP, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πηγαίνει για τα first, πηγαίνει με τα nair, sex kicks. Πάρα πολύ καλό το sex kick του Link. Ωραίο sign. Clean. Round 2. Όχι, round 1. Round 2. Παιδιά, όταν εγώ. Όταν θέλω να μου λέει κάτι. Ένα από ένα μηδέν λοιπόν, υπέρ του Glacius πρώτο μάτς. Ο Ρομ δεν έχει εμφανιστεί την τελευταία καιρό, παιδιά. Πάρα πολύ καλός Μάριο και πάρα πολύ καλός Γκάνοντορφ. Μπορείτε να δείτε παλιά του μάτς στο YouTube channel του Nintendo Next. Πολύ δυνατός παίκτης, ήταν νομίζω από τους πρώτους οι οποίοι ήρθαν. Έχουμε εδώ πέρα για το Sidorak. Ποιο γύρος ήταν αυτός τώρα, δεύτερος? Τώρα είναι ο δεύτερος γύρος. Ένα μηδέν υπέρ του Glacius. Το γυρίζει ο Doberman σε Μάριο ενώ πριν έπαιξε Link. Έπαιξε, ναι, το είδα, ήταν λίγο ασυνήθιστο. Ναι. Δεν έχουμε δει να παίζει Link. Τον είχε δει να παίζει Link. Όχι, δεν τον έχω δει να παίζει Link. Αλλά τον έπαιξε πολύ ωραία. Ναι, ναι. Δεν το είδα, αλλά εντάξει. Ναι. Δεν διαφωνώ. Ναι. Στην πιθανότητα. Περίεργο το απέρτη. Τον έπιασε εκεί πέρα το. Ναι, το τελευταίο. Ναι, αυτό που θα συνέβαινε πιο πιθανό είναι να ανέβαινε πάνω, να μην χτυπάει τίποτα. Καθόταν κάτω με τον κόλπο και να τρώει το σπάσει. Έχουμε εδώ πέρα ένα ειδικό του Μάριο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Οπότε έχω φάει τέτοια. Έχει ακριβώς, έχει φάει τέτοια. Είδες ο Crouch για να αποφύγει το Fireball, το οποίο γύρισε από το sign, δηλαδή. Ωραία mind games, μπράβο. Ναι, ναι. Πάει να διαβάσει. Το Reflect της Zelda είναι από τα πιο περίεργα. Ναι. Ωραία. Έτσι, ο τρόπος που παράει και όλα και κάνει και Reflect και
Δεν το σκέφτεσαι σαν reflex. Το κλειδώνει με ένα upbeat και αυτό. Κλείνει το πρώτο στόκ. Πολύ μεγάλο προβάδισμα ο Glacius. Ακριβώς, έχει και μόνο 52%. Ναι. Παθήσει ο Μάριο να το καλύψει. Ωραία πίεση από τον Μάριο. Θα πρέπει να κάνει ένα grab εκεί πέρα. Αλλά δεν έχει τιμωρηθεί καθόλου. Ωραία, sex kicks. Θα τα κάνει ο Dr. Mario μόνο νομίζω. Μόνο του Dr. Mario. Μόνο του Dr. Mario. Ναι, ναι. Και στο μέλλον εκεί. Ναι. Εδώ νομίζω δεν έχει. Πρώτα θα παίξουν εκείνοι. Λοιπόν, κλείνει και το stock ο Μάριο του Glacius. Το Doberman του Glacius. Οπότε αυτή τη στιγμή και έχει διατηρήσει το percentage πάρα πολύ καλά. Οπότε θεωρητικά ισόπαθμο παιχνίδι. Παίζει με το σκύλο πάλι. Φυσικά. Περιμένει για τα μπέρ. Πολλά σάλτα μήπως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία approach. Λοιπόν, αυτό δεν είχε να κάνει με αυτόν τον αγώνα, ήταν για κάποιον. Αχ, λίγο γρήγορα το cape θα μπορούσε να τον έχει τιμωρήσει στο B. Θα μπορούσε, αλλά το cape είναι πολύ απρόβλεπτο συνήθως. Έκανε ένα πολύ ωραίο approach βέβαια ο Μάριο. Πήγε και καλά και από τη θέμενο attack και γύρισε πίσω και ξαναπήγε με ένα πολύ ωραίο grab. Μάλιστα, μάλιστα. Και, πάρα πολύ ωραίο spike, κλείνει το game. Το set, ο Glacius, 2-0. Ο Doberman αποκλείεται. Σχεδόν, πάλι losers. Όχι, losers θα τον έσωσα. Και ο Glacius συνεχίζει. Η μάχη προς...